Καλησπέρα κύριε Καρατζαφέρη. Καλησπέρα σας κύριε. Είμαστε 20 μέρες πριν από τις εκλογές και ανακοινώσετε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα συμμετάσχει και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με τον πύχη να τον τοποθετείτε πού πραγματικά. Σε μία ψήφο που μου λείπει και δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα κάνετε κορώνα γράμματα θα με ψηφίσει για να είμαι μέσα. Πάντα ευρηματικός πρόεδρε πάντως είστε. Προσπαθούμε να κρατάμε τη φόρμα μας. Λοιπόν, σε μια κρίσιμη στιγμή βρίσκεται η χώρα. Το διαχείριμα των εκλογών δεν ξέρω αν θα είναι Ευρώπη, Ευρωζώνη κτλ. Ή η επόμενη μέρα. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη μέρα κυβέρνηση η οποία θα διαπραγματευτεί. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγαμε νωρίτερα με το Δημοσθένη Δούκα, θα γίνει ούτως ή άλλως. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα διαπραγματευτεί και θα διαχειριστεί την χώρα την επόμενη μέρα. Παιδιά, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχήν το πρώτο πράγμα πρέπει να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα το πραγματικό και το ουσιαστικό. Είναι η έλλειψη σοβαρότητας. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ξέρετε καλύτερα παντός αλλού που βρίσκεται και να μην μιλάνε καν στο τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και ο δυνάμει Πρωθυπουργός. Αυτά είναι κατά κύριο ηλικία. Είναι κατώτερα των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Το πρώτο πράγμα. Και ξέρετε, δεν ψέγω αυτούς τους δύο που δεν μιλάνε μαζί τους. Μέφαμε εκείνους οι οποίοι δεν υπήρξαν ενδιάμεση για να υπάρχει μια συνεννόηση. Όταν σκοτωνότανε ο Παπανδρέου με τον Σαμαρά, με τα Ζάπια 1, 2, 3 και άλλες διάφορες τέτοιες αρλούμπες που ακούγαμε, μπήκα στη μέση και επέβαλα μια εθνική συνεννόηση. Τώρα πού ήταν? Πού ήταν κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος? Δηλαδή ο κύριος Καμένος δεν μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο? Μόνο ο Στήρος λόγος είναι? Ο κύριος Κουβέλης δεν μπορούσε? Είναι δυνατόν? Φτάσαμε εδώ σε εκλογές, σε αυτές τις εκλογές, φτάσαμε να συζητάμε πάλι το Brexit, που δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη. Φτάσαμε αυτή τη στιγμή να παίζει ο Αμερικάνος χοντρό παιχνίδι υπέρ του Τσίπρα και η Μέρκελ με τα δικά της έτυπα χοντρό παιχνίδι υπέρ του Σαμαρά και εμείς εδώ πέρα είμαστε στο διέρη και βασίλευε οι ξένοι. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Και εάν αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές, συμμετέχω μόνο για ένα λόγο. Ως εγγύηση ποιότητας και εγγύηση σοβαρότητας, δυστυχώς το έλλειμμα μας έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο λόγος του παρουσιάσμου. Κύριε Πρόεδρε, θα κατεβάσετε συνδυασμούς σε όλους τους νομούς? Βεβαίως, παντού, όπως κάναμε και το 4, όπως κάναμε και το 7. Και πλήρη σε κάθε νομό θα καλύπτονται όλες οι ενδυνάμεις θέσεις υποψηφιότητων? Θα βάλουμε όσοι μπορούμε περισσότερους υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα. Α, όχι. 75% αυτό είναι νέα πρόσωπα. 75% νέα πρόσωπα. Στον Εύρο θα έχετε πλήρες ψηφοδέλτιο? Το ψηφοδέλτιό μας θα είναι ανταγωνιστικό των άλλων ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Επίσκεψη στη Θράκη θα κάνετε στα πλαίσια της περιοδίας που θα πραγματοποιηθεί? Κοιτάξτε, οι δυνατότητες είναι πολύ ελάχιστες. Μην κοροϊδευόμαστε. Έχω δύο Σαββατοκύριακα. Οι εκπομπές αυτές είναι καθαρά τηλεοπτικές και γι' αυτό φταίει ο Σαμαράς. Διάβασα στον Ιχνηλάτη, εκλογές ξεπέτα και έχει δίκιο. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά όμως. Αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Κανείς, πότε προλαβαίνει να μοιράσει προγράμματα? Πότε προλαβαίνει να πάει να χαιρετήσει κόσμο? Πότε προλαβαίνει? Γιατί ξαφνικά πρέπει να γίνουν τόσο βιαστικές αυτές οι εκλογές? Άρα έμεσα μου απαντήσετε ότι δεν θα επισκεφτείτε τη Θράκη. Θα προσπαθήσω να είμαι στη Θράκη, γιατί πάντα το θεωρώ για μένα γούρι να έρχομαι στη Θράκη. Πάντα έρχομαι στη Θράκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι οι ημερομηνίες θα μου επιτρέψουν την επιθυμία μου τη σφοδρή αυτή να την κάνω πραγματικότητα. Κύριε Καρατζαφέρη, πολλοί λένε ότι η πτώση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε ποσοστά στην ελληνική επικράτεια παρατηρήθηκε και οδηγηθήκατε εκτός Βουλής μετά την ιστορία που έγινε τότε επί Παπανδρέου για την δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης. Απολύτως σωστό. Θέλω να γιατί μου πείτε... έβαλα μπροστά την Ελλάδα και μετά την ιδιοτέλεια την κομματική. Ήξερα ότι θα είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος. Ήξερα όμως ότι έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί για να υπάρξει επιτέλους μια κυβέρνηση. Το δίλημά μου, κύριε Σταυρίδη και κύριε Δούκα, ήταν ένα. Ή θα άφηνα τον Παπανδρέου να συνεχίσει, ή τον Μπελτσάνικο, ή θα βάζα κάποιον τρίτο. Ο Σαμαράς είχε συμφωνήσει και στο πρόσωπο Παπανδρέου να παραμείνει και στο πρόσωπο του Μπελτσάνικου. Εγώ διαφώνησα και είπα έναν τρίτο. Άρα λοιπόν τότε η προσφορά μου ήταν μεγάλη προς το έθνος, την πλήρωσα ακριβά σε δύο συνεχόμενες
εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα όμως πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα ψηφίσει πάλι με αγανάκτηση, αλλά θα ψηφίσει με λογική και συνέπεια, όπου θα είμαι μία από τις πρώτες του επιλογές. Ακούστε με λίγο. Αν λοιπόν γίνουν, τελειώσουν οι εκλογές και πάρετε ένα ικανό ποσοστό που θα σας βάλει στη Βουλή, θα συμμετείχατε σε μία κυβέρνηση συνεργασίας για να μπορέσει να υπάρξει κυβέρνηση μετά από αυτές τις εκλογές? Είναι απαραίτητο να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας να γίνει μία ευρυτάτη κυβέρνηση. Να πάμε να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί. Αυτό έλεγα το 12 και ήταν ο λόγος που παραιτήθηκα σε 4-8 εβδομάδες εκεί κάπου ανάμεσα από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν δεχόντουσαν να πάμε όλοι μαζί επάνω. Αυτό το οποίο δεν δέχτηκαν τότε και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, είναι απαραίτητο να το κάνει η Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Να πάμε πάνω όσοι μπορούμε περισσότεροι και να πούμε αυτό το μπορούμε, αυτό δεν μπορούμε, είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Εάν δεν γίνει αυτό, παρά βγει ο ένας και ο άλλος από κάτω τον τορπιλίζει και τον υπονομεύει, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Και καλά, στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε ψιλοβολευμένοι στην Αθήνα. Ένας ολόκληρος κόσμος όμως στην περιφέρεια πεθαίνει, έρπει, γονατίζει. Ας το καταλάβουμε καλά ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Και ο άνθρωπος εθνικής συνεννόησης το απέδειξε της πράγμαση ότι είναι ο Καρατζαφέρης. Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Η ένταξη στα ψηφοδέλτια, αν είναι αλήθεια, του κυρίου Αλεξόπουλου, του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, με ποιο σκεπτικό έγινε? Ο κύριος Αλεξόπουλος το 2001-2002 ήταν μαζί μας. Έφυγε, ανεξαρτοποιήθηκε, είπε ότι δεν μπορώ να έχω καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ όλα αυτά τα αναζητικά. Έμεινα ανεξάρτητος. Η δικαιοσύνη βεβαίως δεν τον έκλεισε φυλακή και ήρθε συνεργαζόμενος με εμάς. Επομένως λοιπόν, με αυτή την κίνηση, είναι μια ευδεικτική και ενδεικτική κίνηση προς όλους τους Έλληνες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή μισό εκατομμύριο, ότι δεν είστε όλοι λιονοί κατηγορούμενοι για αυτό που κάνατε. Άρα λοιπόν τραβάω και βγάζω έξω από την απομόνωση που θέλουν κάποιοι να βάλουν τον κόσμο, τον ψηφοφόρο της Χρυσής Αυγής. Σας ευχαριστούμε πολύ.